Γεια σας και από μένα. Εμμανουέλα Ραμπούση. Έχω γεννηθεί στην Αλβανία και έχω μεγαλώσει στη Χίο. Ήρθα στην Ελλάδα μαζί με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου το 1992. Προορισμός μας ήταν η Χίος, που μας περίμενε ο θείος. Βέβαια, μετά από μια μικρή περιπέτεια, λόγω άγνοιας της γλώσσας, βρεθήκαμε στην Ίο. Εκεί διαπιστώσαμε ότι κάναμε λάθος, γυρίσαμε πάλι στον Πειραιά και πήγαμε, φτάσαμε στη Χίο. Στη Χίο έφτασα τον Απρίλιο του 1992. Μέσα 4 μήνες έμαθα την ελληνική γλώσσα. Μπήκα πρώτη τάξη και μετά τετάρτη λόγω ηλικίας. Από εκεί και πέρα, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, ενσωματωνόμαστε και μεγάλωνα στην ελληνική κοινωνία. Τελείωσα το σχολείο, πέρασα στα Χανιά, δεν μπορούσα λόγω οικονομικών να πάω στο πανεπιστήμιο. Ήρθα στην Αθήνα, δούλεψα και τώρα έχω φτάσει σήμερα 30 χρονών. Τώρα μπήκα σε μια σχολή γραφιστικής γιατί ήθελα να τελειώσω το όνειρό μου. Όμως από τη μία διαπιστώνω ότι το ελληνικό κράτος με έχει ενσωματώσει στην Ελλάδα με την έννοια ότι δουλεύω, εργάζομαι εδώ πέρα, πληρώνω ασφάλιση, πληρώνω από την εφορία που μου ήρθε 200 ευρώ να πληρώσω. Από την άλλη όμως, μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες, με περνάει από ένα γολγοθά κάθε φορά να νιώθω ανασφάλεια ότι ανά πάσα στιγμή θα πελαθώ από τη χώρα. Μου φαίνεται αδιανόητο, ενώ έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα με την ελληνική νοοτροπία, να βρεθώ ξαφνικά στην Αλβανία. Θα είναι για μένα μια δεύτερη μετανάστευση και θα πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά το συγκεκριμένο νόμο ηθαγένειας, εμένα με κάλυπτε. Λόγω 6 χρόνια φοιτητής σε ελληνικό σχολείο, μάζεψα τα απαραίτητα χαρτιά. Όμως, πέρσι δεν μπορούσα να τα παραδώσω γιατί είχα πληρώσει ήδη 300 ευρώ παράβολο για να ανανεώσω την άδεια διαμονής μου και ήταν φέτος να το παραδώσω, όμως να παραδώσω το φάκελο. Ήταν επίσης δύσκολο να το κάνω γιατί δεν ήταν και κάτι βέβαιο και τα 100 ευρώ και διάφορα άλλες μεταφράσεις που ήδη είχα κάνει μου ήταν λίγο δύσκολο να τα δώσω πάλι. Θεωρώ ότι είναι όντως άδικο για τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ πέρα να ζουν σε μια τέτοια ανασφάλεια. Γι' αυτό θεωρώ ότι καταρχήν τα ίδια τα παιδιά των μεταναστών πρέπει να βγουν να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμα. Δεύτερον, οι συμμαθητές, οι φίλοι προσωπικοί να είναι στο πλευρό μας και τρίτον να συνεχίσει να υπάρχει, να συνεχίσει η στήριξη των δυνάμεων κοινωνικών και πολιτικών σε αυτό τον αγώνα για την υπεράσπιση της ηθαγένειας αλλά και για τα δικαιώματα των μεταναστών. Και πιστεύω αυτά να γίνει χωρίς προϋποθέσεις για την ηθαγένεια γιατί για παράδειγμα, ο αδερφός μου, ο οποίος ήρθε και αυτός, όπως ανέφερα, το 2002, 1 χρονών ήταν αυτός, επί 3 χρόνια παραδίδει τα χαρτιά και του βγαίνει άδεια διαμονής λιγμένη. Το 2010 βγήκε λιγμένη, το 2011 βγήκε λιγμένη, τώρα για τρίτη φορά παρέδωσε τα χαρτιά, πλήρωσε 300 ευρώ για 2 χρόνια, όπου θα βγει το 2012 λιγμένη, και όσους μήνες μέχρι το 2013 όταν βγει θα ισχύει. Με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην μπορεί να παραδώσει τα ηθαγένεια γιατί δεν ήταν σε ισχύ η άδεια παραμονής του. Από την άλλη και η αδερφή μου πήρθε λίγα χρόνια μετά, όπου και αυτή δεν έκανε 6 χρόνια σχολείο, έκανε μόνο 3 χρόνια νυχτερινό. Και αυτή δεν μπορούσε επίσης να παραδώσει για να πάρει την ηθαγένεια. Έχω όνειρα για αυτή τη χώρα, έχω όνειρα προσωπικά και νομίζω ότι είναι όχι μόνο για μένα, άδικο για όλους το πεδίο των μεταναστών να είναι στο περιθώριο. Ευχαριστούμε πολύ, Μανέλα.